Σήμερα έχει γίνει κάτι πρωτόμορο για το Δήμο της Κουζάνης, για το κέντρο της Κουζάνης κυρίως. Είναι ένας σταθμός πρώτων βοηθειών, που η πλατεία της Κουζάνης κυρίως είναι ένα σημείο συνάντησης για όλους τους ανθρώπους. Με το σημείο αυτό το οποίο υπάρχει πλήθος κόσμου και κυρίως εν όψει της αποκριάς. Έτσι λοιπόν σε συνεργασία και με τον Αντιδήμαρχο Ελληνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Παπαποστόλου, και συνεργώντας και με όλους τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, είπαμε να στηρίξουμε μια προσπάθεια να γίνει αυτό το κέντρο, έτσι ώστε να μπορούμε όλους τους ανθρώπους για άμεσες και πρώτες βοήθειες να μπορούν να είναι πολύ κοντά τους, και έτσι με αυτόν τον τρόπο και ο Δήμος της Κουζάνης έρχεται κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, και πραγματικά είναι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται. Μέσα σε 2 μήνες λοιπόν ως νέα δημοτική αρχή το αποφασίσαμε, το κάναμε, ξεκινήσαμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Χρυσάφη επίσης, που μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό το ηχείο, και ως εμπνευστής επίσης στη συνεργασία μπορέσαμε και το φέραμε εις πέρας. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει άψογα. Ήδη έχει επικοινωνηθεί με τον κόσμο και ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη, κυρίως για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, αλλά ακόμη και για παιδάκια που ίσως και αχρίαστο φυσικά να είναι για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο της πόλης μας. Εγώ νομίζω ότι ο Δήμαρχος κάλυψε το μεγαλύτερο κομμάτι. Απλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι προφανώς δεχτήσαμε το σημικό τείχο σήμερα, είναι κάτι πολύ απλό, αλλά τα απλά δεν γίνονται. Γιατί νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε και τα αφήνουμε και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Σήμερα λοιπόν κάνουμε αυτό το σταθμό πρώτων βοηθειών στο κέντρο της πόλης. Νομίζω ότι θα είναι κάτι απλό και ουσιαστικό για όλους τους πολίτες. Κάτι που όλοι το λέγαμε, όλοι το ζητούσαμε, απλά επειδή ήταν κάπως εύκολο δεν το κάναμε. Νομίζω ότι θα στελεχωθεί, ήδη έχει στελεχωθεί από υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή από το κομμάτι το βοήθεια στο σπίτι, έτσι, από τις νοσηλεύτριες. Νομίζω ότι σε την επόμενη εβδομάδα ή και λίγο αργότερα θα έχουμε και συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό, με τους διασώστες και άλλες εθελοντικές ομάδες, με γιατρούς οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Απλά να πούμε κάτι. Εδώ είναι ένας σταθμός πρώτων βοηθειών. Είναι μια περίθαλψη, να το πούμε, απλής μορφής για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ένα παιδάκι που χτυπάει, ένας ηλικιωμένος που θέλει να μετρήσει την πίεσή του γιατί δεν νιώθει καλά. Από εκεί και πέρα προχωράμε και στο κομμάτι της υγείας στο Δήμο Κοζάνης και βλέπουμε πώς θα ενώσουμε κομμάτια. Αυτό το διάστημα το ξεκινήσαμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους επισκέπτες των ημερών. Δηλαδή θα είναι το απόγευμα όταν θα κινείται ο κόσμος, όταν θα υπάρχουν εκδηλώσεις. Προφανέστατα στο άμεσο μέλλον θα είναι και το πρωί και το απόγευμα. Απλά θέλει οργάνωση και στελέχωση και πρέπει να το παραδώσουμε σιγά σιγά. Όχι μόνο για να το παραδώσουμε.